Λοιπόν, συλληπιτήριο μήνυμα απέστειλε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, λέγοντας πως ο Μανώλης Φρανζισκάκης δεν ήταν απλά και μόνο ένας πολύ καλός φίλος, ήταν και ένας αληθινός αγωνιστής για τον τόπο του, τις ιδέες του, τις πολιτικές του πεπιθήσεις, την παράταξη που αγάπησε και υπηρέτησε. Σπανίζουν στις μέρες μας στελέχη με στέρεο και συγκροτημένο πολιτικό λόγο. Από χθες σπανίζουν περισσότερο και ανέβηκε και αυτή εδώ η φωτογραφία που είναι μαζί.